γίνεται με την Μυρσίν Σεβαστού. Πραγματικά, είναι μια ηρωίδα που δεν έχει τον καλύτερο χαρακτήρα. Αλίμονο να έπαιρνα προσωπικά την ηρωίδα την υπέροχη που μου χάρισε η Μελίνα Τσαμπάνη. Μια πολυεπίπεδη ηρωίδα με τρομακτικές ανατροπές. Η Μυρσίν είναι και πολύ σκληρή, είναι και δεσποτική, είναι και πολύ τρυφερή μάνα, είναι και πολύ ερωτική, είναι και με κοινωνικά κλισέ. Εντάξει, πια τι άλλο θα μπορούσα να παρακαλέσω για ένα τηλεοπτικό ρόλο. Πραγματικά, δηλαδή μου τα έδωσε όλα η Μελίνα, μου έδωσε όλη την γκάμα. Δεν σας μισούνε όπως άλλους. Δεν ξέρω τι σας λένε στον δρόμο. Αυτό το κοινό ποτέ, καταρχάς δεν με λέει με το όνομα του ρόλου. Ποτέ. Μου λένε όλοι, κυρία διδασκάλου, πόσο μας αρέσει που βγάζετε όλες αυτές τις λεπτές αποχρώσεις. Και αυτό για μένα, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Το να επιστρέφω με μια τέτοια δουλειά στην τηλεόραση, και γι' αυτό μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να έχω. Βέβαια πρέπει να πω ότι πριν από αυτό έκανα Κοσμοτέ TV με τον Τζαφούλια πέρυσι. Το Star θα το δούμε το έτερος εγώ. Θα το δείτε και θα το δούμε και στο Star. Όπως θα δούμε και δεύτερη σεζόν, μέλησες. Αυτό τους καναλάρχες πρέπει να ρωτήσετε εμείς. Εμείς ξέρετε, εμείς βάζουμε το κεφάλι κάτω και δουλεύουμε. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά δεν γινόταν να μην είσαι εδώ. Δεν πίστευα πως θα νιώσω έτσι για έναν άλλο άντρα. Στο Twitter αυτό που λένε είναι βάλτε και άλλες σκηνές, αυτές τις πιο ερωτικές που βλέπουμε τη γυναίκα. Κατερίνα Δασκάλου. Ο κόσμος έχει ανάγκη από έρωτα και θάνατο. Με τον σύζυγο του Κασεβαστό θα σας δούμε και στο θέατρο. Είναι 7 μονόλογοι, 7 συγγραφείς, 7 σκηνοθέτες, 7 ηθοποιοί. Ναι, ο Λεωνίδας κάνει έναν άλλο μονόλογο. Είναι στο δημοτικό του Πειραιά αυτό, by the way, από το 24 Γενάρη. Μας έμεινε μία περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στα γυρίσματα από την κυρία Δανδουλάκη, που της είχε πει ο κύριος Κακούρης ότι αρχικά έκανα το γιο σου, τώρα κάνω. Τώρα κάνω τον αδερφό σου. Γελάτε κιόλα. Περνάω υπέροχα και με την Έλλη, την Τρίγκου, που ξέρετε, έχουμε πολύ σκληρές σκηνές, και με τη Μαρία. Κάνουμε τρελές πλάκες. Τελειώνουμε αυτές τις πολύ σκληρές σκηνές, τις bitchy σκηνές, και μετά κάνουμε πολλά γέλια. Πολλά γέλια όμως. Και με τον Λεωνίδα κάνω πολλά γέλια. Νομίζω ότι εκεί ταιριάζεται πολύ. Όχι, απλώς μου διηγείται παλιά ιστορία ο Λεωνίδας και με διαλύει. Με διαλύει. Πόσα χρόνια. Τόσο όμορφη και τόσο απλά όμορφη. Πίνω πολύ νερό, ναι, και κάνω καλές σκέψεις. Τόσο απλά όμως. Και τίποτε άλλο. Όπως βλέπετε. Το βλέπω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Το έχω πάρει απόφαση πια ότι θα μεγαλώσω. Αφήνοντας τις καλές σκέψεις να κάνουν την καλή δουλειά και τον χρόνο να κάνει τη δική του. Μα κι εγώ αγαπώ τον χρόνο, δεν τον φοβάμαι. Είναι μια ωραία σχέση αυτή. Είμαστε λίγο πριν την πρεμιέρα. Μπορώ να πάω για ένα τη χρονιά. Τι να πω, ευγνωμονώ τον κόσμο. Γιατί τη διάρκεια μιας παράστασης αποφασίζει μόνον ο κόσμος. Με ένα γεμάτο Αριστοτέλειο, τι να πω, για 2 μέρες. Με sold out το Αριστοτέλειο. Είναι μόνο για να νιώθεις ευγνωμοσύνη για αυτόν τον κόσμο που έχει κρατήσει αυτή την παράσταση 9 σεζόν πλέον.